Κύριε Παψόγλου, καλησπέρα. Θέλω να Καλησπέρα. ρωτήσω για το θέμα που προέκυψε με τη Vodafone. Είχαμε ανέβει εκεί, είχατε καλέσει και δημοσιογράφους στα βουνά, κόβαμε ρεύματα. Πού υπάρχει κάποια εξέλιξη, γιατί είχατε πει ότι θα γίνουν και κάποιες μηνύσεις, θα ζητηθεί μια αποζημίωση για την ρευματοκλοπή, να το πούμε. Ναι, φυσικά. Να το πούμε έτσι. Η μήνυση κατατέθηκε την ίδια ημέρα, ήταν, αν θυμάμαι καλά, Μεγάλη Πέμπτη. Στην κάθοδο μετά από το βουνό που κάναμε τη διακοπή της ηλεκτροδότησης, μετά μεταβήκαμε στο αστυνομικό τμήμα του Άργους Οριστικού, όπου και καταθέσαμε τη μήνυση στην συγκεκριμένη εταιρεία κινητής τηλεφωνίας. Βέβαια, στην πορεία έχει αποπληρωθεί συνολικά όλο το ποσό σε δύο δόσεις. Το πρώτο ποσό της τάξης των 50.000 ευρώ κατατέθηκε μετά από 20 μέρες περίπου, δηλαδή γύρω στα τέλη Μαΐου, και το υπόλοιπο ποσό, άλλες 38.000, αν θυμάμαι καλά χοντρικά, γύρω στους 88-89.000, που βέβαια το ποσό αυτό δεν ανταποκρίνεται μόνο στην αξία του ρεύματος, αλλά και σε προσαυξήσεις, οι οποίες αντιστοιχούσαν στο ποσό αυτό. Άρα η οικονομική απέτηση πλέον δεν υπάρχει, φυσικά όμως, και υπάρχει σε εξέλιξη ακόμη η μήνυση. Το ποινικό κομμάτι. Το ποινικό κομμάτι. Έχουν ζητηθεί και επιπλέον στοιχεία από την εισαγγελία. Έχει ετοιμαστεί ο φάκελος και κατατίθεται στη συνέχεια. Ας να μιλάμε για αποδοχή δηλαδή του αδικήματος, εφόσον έγινε και αποζημίωση. Υπήρχαν στοιχεία τα οποία αποδείκνυαν όλη αυτή τη διαδικασία, η οποία, όπως είχα πει και τότε, είχε προκύψει εντελώς τυχαία, πηγαίνοντας να κάνουμε μία αυτοψία για μία άλλη λύση σύμβασης μιας άλλης εταιρείας κινητής τηλεφωνίας που δραστηριοποιούνταν σε μία γειτονική περιοχή. Να ρωτήσουμε τώρα πώς δραστηριοποιείται η συγκεκριμένη εταιρεία. Από ό,τι ξέρω, από ό,τι με έχουν πληροφορήσει τεχνική του Δήμου, έχουν εγκαταστήσει γεννήτρια και ρευματοδοτεί την όλη εγκατάσταση με λειτουργία επί 24ωρου βάσους με γεννήτρια. Μάλιστα. Γιατί για να ρευματοδοτηθεί νόμιμα χρειάζεται μία διαδικασία. Έχει κάνει, από ό,τι ξέρω, τη διαδικασία η εταιρεία, αλλά ακόμη προφανώς δεν πληρεί όλες τις προδιαγραφές για να μπορέσει η ΔΕΔΙΕ να συνδέσει την συγκεκριμένη εγκατάσταση με το δίκτυο το οποίο υπάρχει εκεί πάνω. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.